η καμιλοπάρδαλη και τα πιθηκάκια. Κάποτε στη ζούγκλα ζούσαν τρία σκανταλιάρικα πιθηκάκια. Όλη τη μέρα έκαναν τρελά παιχνίδια. Πότε κυνηγούσε το ένα το άλλο, πότε πάλευαν, πότε πηδούσαν με χαριτωμένες τούμπες στον αέρα και πότε σκαρφάλωναν στα δέντρα και πηδούσαν από το ένα κλαδί στο άλλο. Μια μέρα ανακάλυψαν ένα καινούριο παιχνίδι που τους άρεσε πολύ. Βρήκαν μια όμορφη ψηλή καμιλοπάρδαλη και άρχισαν να κάνουν τσουλήθρα στο μακρύ λαιμό της. Η καμιλοπάρδαλη όμως άρχισε να θυμώνει. «Α, σταματήστε πια, μικρά σκανταλιάρικα πιθηκάκια», τους φώναξε. «Αρκετά, με ζαλίσατε. Και μην τολμήσετε να ανεβείτε άλλη φορά στο κεφάλι μου, γιατί θα φωνάξω τον αστυνόμο των ζώων και αλίμονό σας». «Μη φωνάζεις, κυρία καμιλοπάρδαλη», της είπαν τα πιθηκάκια. «Εμείς να παίξουμε θέλαμε». «Να παίξετε, να παίξετε, να παίξετε αλλού, όχι στο λαιμό μου. Ανόητα και άχρηστα πλάσματα». «Μα γιατί λες πως είμαστε άχρηστα», παραπονέθηκαν τα πιθηκάκια. «Αυτό που σας λέω», θύμωσε πιο πολύ η καμιλοπάρδαλη. «Δεν θέλω άλλες κουβέντες μαζί σας. Ω, αφήστε με ήσυχη». «Ω, είσαι πολύ αυστηρή, κυρία καμιλοπάρδαλη, και δεν σου ταιριάζει», της είπε το ένα πιθηκάκι. «Τόσο όμορφη καμιλοπάρδαλη, με τόσο ωραίο λαιμό και να είσαι τόσο γκρινιάρα», είπε στενοχωρημένο το δεύτερο πιθηκάκι. «Εντάξει, δεν πρόκειται να θενοχλήθουμε άλλη φορά, αλλά να ξέρεις, μπορεί κάποτε να χρειαστείς και εσύ τη βοήθειά μας», είπε το πιο μικρό πιθηκάκι που του έλειπε τον μπροστινό δόντι και μιλούσε με το θου. «Ένιασες, ένιασες και δεν πρόκειται να μου χρειαστεί ποτέ η βοήθειά σας. Άντε τώρα, πάρτε δρόμο, άντε», τους είπε και τίναξε το μακρύ λαιμό της. Τα πιθηκάκια δεν είχαν άλλη επιλογή και έτσι έφυγαν απογοητευμένα και πικραμένα. Λίγες μέρες αργότερα όμως, η καμιλοπάρδαλη που είχε φάει όλα τα φύλλα των κλαδιών έμεινε νηστική. Μόνο πολύ ψηλά στα δέντρα υπήρχαν κλαδιά με φύλλα, μα εκείνη δεν μπορούσε να τα φτάσει. Τα πιθηκάκια που έπαιζαν εκεί κοντά ένα πιθηκό παιχνίδι, την είδαν να προσπαθεί να φτάσει τα φυλλαράκια για να φάει, τη λυπήθηκαν και αποφάσισαν να τη βοηθήσουν. Σκαρφάλωσαν τότε στην κορυφή ενός δέντρου, άρχισαν να κόβουν πράσινα τρυφερά φύλλα και της τα έδωσαν να τα φάει. Η καμιλοπάρδαλη συγκινήθηκε πολύ. «Σας ευχαριστώ, καλά μου πιθηκάκια», τους είπε. «Έχετε καλή ψυχή. Κι εγώ το παραδέχομαι. Ήμουν λίγο άδικη μαζί σας. Τώρα όμως κατάλαβα το λάθος μου. Κατάλαβα ότι ο ένας πρέπει να βοηθάει και να υποστηρίσει τον άλλο. Όλοι έχουμε την ανάγκη του γείτονά μας, όποιος και αν είναι αυτός. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα σας μαλώσω άλλη φορά. Μπορείτε να κάνετε τσουλήθρα στο λαιμό μου από το πρωί ως το βράδυ. Κι εγώ θα σας καμαρώνω και θα παίζω μαζί σας. Ελάτε λοιπόν». Και από τότε η καμιλοπάρδαλη και τα πιθηκάκια έγιναν οι καλύτεροι φίλοι.